Λουίς Πατσαλίδης μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ και έχει κάνει, εντάξει, όχι για εμάς μόνο, αλλά και για εμάς που από την Κύπρο ήρθε στην Αθήνα για αυτές τις παραστάσεις στο Λος Άντζελε. και χαίρομαι πολύ που είσαι και εδώ επί σκηνή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, κάνεις τεράστια επιτυχία στη, στην Κύπρο, είσαι ο αγαπημένος τους και κάνεις και ένα τηλεοπτικό σοου. Ναι, είναι το Louis Night Show που είμαστε έναντι τηλεοπτική σεζόν τώρα, ναι. στην Κάθε Παρασκευή. Φτιάξε τι κάνετε εκεί. Ε, είναι ένα ε, κωμικό σόου όπου υπάρχει ο καλεσμένο, υπάρχει ο μονόλογο στην αρχή με το σχολιασμό τη επικαιρότητα, παιχνίδια με μπάντα στο στούτιο. Είναι ένα show δύο ώρες, το οποίο είναι εβδομαδιαίο. Ε, είναι ε, είμαι, σατηρικό. Είναι, είναι mm -hmm. η έναντι σεζόν τώρα που είμαστε στο Και αρχίοντας. έχετε και καλεσμένους έτσι τους... Καλεσμένους από Κύπρο, από Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Ναι. Πολύ ωραία. Και το πλήν 30. Το πλήν 30 είναι η παράσταση που παρουσιάζω τώρα αυτό ή την περίοδο στην Αθήνα, στο Λο Άντζελε. Ε, απόψε το βράδυ στι 9.30 κοπιάστε να, να μα δείτε, να περάσετε όμορφα. Ε, είναι μια παράσταση stand-up comedy ε, που είναι βιωματικό. Mm -hmm. ε, βιωματικό. Ε, νομίζω γενικά η stand-up comedian εμπνεύστη κυρίως όχι τόσο πολύ από την επικαιρότητα όσο από την καθημερινότητα, Ακριβώς. δηλαδή από τις σχέσεις, από το ζωή, από πράγματα που βιώνετε, αλλά εσύ στη συγκεκριμένη παράσταση ασχολείσαι με το body-shaming. Ε, Τη σχέση τη δική σου με τη γυμναστική, τη δίαιτα, αλλά και και, και τι προσωπικές, προσωπικές σου σχέσεις. Η αφορμή και ο τίτλος της παράστασης, πλην 30 παραπέμπουν στα 30 κιλά που έχω χάσει. Ε, οπότε είναι, ασχολούμαι με το να παρατηρώ συμπεριφορέ, mm -hmm. να παρατηρώ πράγματα που γίνουν, γίνονται γύρω μα. Στην προσωπική μου ζωή, στη ζωή φίλων, γνωστών. Στον περίγυρο και όλα αυτά μεταφέρονται στη σκηνή με το στοιχείο τη υπερβολή, βέβαια, που χαρακτηρίζουν τη σάτυρα. Οπότε, αν κάποιο που θα έρθει να δει την παράσταση, θα δει πράγματα τα οποία είτε έχει βιώσει ο ίδιο, είτε έχει δει στον περίγυρο του να συμβαίνουν. Mm -hmm. ε, άρα, θα νιώσει οικία, θα ταυτιστεί με αυτά που θα πω. Πώ μπορεί να στατηρήσει ε, ή να αναφερθεί στο body shaming, με ποιο μπορείς τρόπο. Μπορεί να έρθει απόψε να δει. <laughs> <laughs> Καλά τα Θα έρθω σίγουρα ή στι θα... θα... 16 ή στι 23 ή στι 30. 7 και 14, μία από αυτέ τι ναι. μέρε θα έρθω. Να κοπιάσει. Κοίτα, ε, όταν κάτι το βιώνει εσύ, mm -hmm. ε, είναι πιο εύκολο να το σαντηρήσει. Γιατί είναι κάτι το οποίο πέρασε εσύ ο ίδιο. Το έζησε, το ζει. Ε, τι αντιδράσει, του πριν, του κατά τη διάρκεια, του μετά, του. Ε, η απορία, πώ είχα σκύλα. Έκανε επέμβαση, ε, μόνο με γυμναστική, δεν σε πιστεύω, το κουτσουπολιό. Ε, το πώ αντιδρά ο κόσμος στον δρόμο που σε βλέπεις λέει τώρα είναι αυτός δεν είναι αυτός στην Κύπρο είναι όπως και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα λίγο δεν έχει υποψία και το κουτσομπολιό είναι κοίτα το κουτσομπολιό είναι το εθνικό μας σπορ. Έτσι, δεν έχει διαφορά, είτε είσαι Κύπριος, είτε είσαι ροδίτη, είτε Κρητικός, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είσαι Έλληνας, άρα είναι μέσα στον DNA μας. Ε, Πε μου λίγο εσύ την όλη διαδικασία να χάσει αυτά τα κιλά πώ τη βίωσε, αν βίωσε μπούλινγκ, αν άκουγε σχόλια, άμα σε ενοχλούσαν. Όχι, να σου πω, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο είμαι φύση αισιόδοξο. Οπότε δεν αφήνω κάτι αρνητικό να με επηρεάσει. Ούτε το κουτσομπολιό, ούτε ο σχολιασμό, είτε είναι καλό, είτε δεν είναι κακό. σα ε, ε, ίσα, -ίσα ε, ήταν μια περίεργη ε, πορεία, γιατί δεν έχασα τα 30 κιλά μέσα σε ένα μήνα, τα έχασα μέσα σε δύο χρόνια δύο-δυόμιση δύο, χρόνια. Τα είχα σταδιακά. Γιατί ε, ε, είπα, φτάνει από όλε τι κακέ διατροφικέ συνήθειε ε, και έβαλα στη ζωή μου τη γυμναστική, που ήταν το πιο σημαντικό. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι. Ε, δεν, γιατί ένα άνθρωπο που έχει παραπάνω κιλά, εδώ δυσκολευόμαστε να χάσουμε δύο-τρία κιλά. Το να μπει στη δικασία να ξεκινήσει γυμναστική και να χάσει τόσο κιλά, δεν είναι πολύ δύσκολο. Και θέλει πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό σου και σε αυτό που θε να πετύχει και να κάνει. Ε, κοίτα, στην ηλικία που ξεκίνησα να χανώ κιλά, είναι αυτό που λέμε middle age crisis, mm -hmm. κρίση μέση ηλικία. Κάποιοι κάνουν χαζομάρε, κάποιοι προσπαθούν να το. Να βελτιώσουν τον εαυτό, να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Mm -hmm. ε, ε, εκεί ξεκίνησα να, και είπα φτάνει. Ενώ είχα κάνει και άλλε φορέ προσπάθειες να χάσω κιλά, Entonces, πάντα ήταν αποτυχία. Ε, όταν ε, οριμάζεις, μεγαλώνοντας οριμάζει μεγαλώνοντα και συνειδητοποιεί κάποια πράγματα, ότι πλέον πονάει μέση συνέχεια, ε, δεν, δεν έχει τι ίδιε πρέπει να κάνει κάτι για τον εαυτό σου. Έτσι. αν αγαπά τον εαυτό σου και τον σέβεσαι, οφείλει να κάνει πράγματα για να τον σέβεσαι. Πόσο καιρό έχει χάσει αυτά τα κιλά, Δύο χρόνια, δύο, χρόνια. δύο χρόνια παίζει αυτή την παράσταση. Όχι, αυτή την παράσταση φέτο. Και πώ σου γεννήθηκε τώρα η ανάγκη να μιλήσει για το κόσμο. γιατί πάντα αυτοσαρκάζουν πάνω στη σκηνή για τα περί τάμου κιλά. Δηλαδή είχα κάνει παράσταση που την είχα ονομάσει What the fat. εγκλήματα πάχου. Ε, 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 αυτοσαρκάζουμουν για τα κιλά μου mm -hmm. οπότε αν είπα αφού αυτοσαρκάζουμουν για τα παραπανήσια κιλά που είχα τώρα είναι ευκαιρία να δώσω και το παράδειγμα ότι ξέρετε μπορούμε να χάσουμε κιλά με, σωστή, με σωστόν τρόπο με διατροφή και γυμναστική Έχεις διάδραση με το κοινό ναι, είσαι, πάντα. είσαι από αυτούς που θα σατηρήσουν και κάποιον που βρίσκεται απέναντι Αναλόγως mm -hmm. Αναλόγως του κοινού Δεν δε, δε θα το κάνω επί σκοπού ε, υπάρχουν κομμάτια της παράστασης που ρωτώ τον κόσμο πράγματα, δεν περιμένω να μου, μου απαντήσω. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο ε, είναι καθαρά με τον κόσμο, όπου έρχεται ε, ένας θεατής στη σκηνή και δείχνω με ποιον τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε ένα τραγούδι επιτόπου. Έχω γνωρίσει κομικούς οι οποίοι επιλέγουν ε, να, μ, ανάλογα με το κοινό που έχουν, διάφορες κατηγορίες, ε, ατόμων ε, Να το εκμεταλλευτούν κατά μία έννοια αυτό και να σατυρήσουν για να γελάσουμε. Ναι. Και έχω γνωρίσει και κομικού οι οποίοι επιλέγουν να μην κάνουν αυτή τη σάτυρα και να μην κάνουν αυτό το stand-up χωρί να ε, αναφέρονται καθόλου ε, στου ανθρώπου που βρίσκονται από κάτω. Είναι περιορέξιο. Δηλαδή εξαρτάται ή... τι θα σου δώσει και ο άλλο που είναι από κάτω. Δηλαδή, αν έχει να θεατή. Αφιαθεί... θα κάνει με εσένα. Ε... Αν θε να κάνει αυτό το χιούμορ ε... όχι. Ε, είναι... ε, θα σου απαντήσω. Ε, εξαρτάται τι θα σου δώσει τον κοινό από κάτω. Ε. Ο κομικό οφείλει ανά πάσα στιγμή να είναι. Και να είναι ετοιμοπόλεμο εισαγωγικά να απαντήσει το τι θα πετάξει το κοινό από κάτω. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν κοινό διαφορετικά κοινά. Κάποιε φορέ ε, δεν πετάγονται, δεν σου απαντούν, δεν σου δίνουν το δικαίωμα ε, να σχολιάσει. Κάποιε φορέ σου δίνουν. Η σάτυρα έχει όρια, έχει. Είναι μια συζήτηση που ε, και οι δημοσιογράφοι ερώτηση. εδώ την κάνουν λοιπόν, πολύ θα, θα σου απαντήσω. Η οποιαδήποτε μορφή τέχνη, mm -hmm. είτε ονομάζεται σάντιρα, είτε λογοτεχνία, είτε ζωγραφική, ε, είτε ποιήση, οποιαδήποτε μορφή τέχνη, δεν έχει όριο. Δεν μπορεί να βάλει όριο. Δηλαδή, θα, θα δώσει ένα έναν ζωγράφο ένα τελάρο άδειο, θα του πει κάνει ό,τι θε. Δεν μπορεί να του βάλει όριο στη φαντασία του στο τι θα ζωγραφήσει. Έχει... Τα όρια. Mm -hmm. Τα όρια μπαίνουν από αυτόν που ασκεί την τέχνη. Βάσει των δεδομένων τη εποχή που ζει, το πώ έχει μεγαλώσει, την περαιρέουσα ατμόσφαιρα, τα ήθη, τα έθιμα, τι δικέ του πεπιθήσει. Από αυτόν που ασκεί την τέχνη μπαίνουν και τα όρια. Όπω βέβαια τα όρια μπαίνουν και από το κοινό. Τώρα, αν ο πίνακα που έχω ζωγραφίσει, αν η σαντερα που κάνω, αν το, το ποίημα που έχω γράψει, η ποιητική συλλογή, δεν σου αρέσει. Δεν είναι του γούστου του δικού σου. Δεν αγοράζει τον πίνακα, δεν αγοράζει την ποιητική, δεν έρχεσαι να δει την παράσταση. Ναι. Είναι τόσο απλά. Δεν θα ευχηθώ να, να πεθάνει ο άλλο, δεν ναι, θα τον, θα του τάξω, θα τον ε, δύρω, ε. Γιατί δεν μου άρεσε αυτό που είπε. Μπαίνουμε, Απλά δεν θα πάω. Μπαίνουμε όμως το 2025 δεν θα, θα έπρεπε... Ο κομικός αφού μιλούμε για σάντερα, mm -hmm. οφείλει να, να λειτουργεί στην εποχή που ασκεί την τέχνη του. Αν και έναν άνθρωπο ενοχλεί ε, το αστείο σου, ναι. δεν θα έπρεπε να μην ε, λέγεται. Αν τον επηρεάζει προσωπικά. Γιατί να τον επηρεάζει προσωπικά. Για όλα Από, αυτά που α, συζητάμε, α, για τους χοντρούς, για τους αδύνατους, ναι, για τους όμορφους, για, για, για τους Μιλώ για μένα. Μιλώ για το πώς, βιώνω, ναι. πώς το έχω βιώσει εγώ, όχι πώς το έχεις βιώσει εσύ. Ναι. Καταλαβες. Είναι, είναι προσωπικό μου βίωμα. Άρα α, αφού αυτό αρκάζουμε, λέω για μένα. Mm -hmm. Λέω εγώ πώ το έχω βιώσει Όλη η παράσταση είναι πώ το έχω βιώσει εγώ, όλε τι καταστάσει. Ε, άρα, γιατί να προσβληθεί εσύ, Αφού μιλώ για τον εαυτό μου, δεν μιλώ για σένα. Στην Κύπρο δεν ξέρω πώ είναι τα πράγματα, αλλά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε γνωρίσει περισσότερο ε, ε, του stand-up comedians και έχουν, μπει, έχουν δημιουργηθεί κάποιε σκηνέ ε, και έχει δοθεί χώρο. Ε. Έχουμε τελικά εξοικειωθεί με το stand-up, έρχεται το Χρειάζεται δουλειά, ναι. χρειάζεται δουλειά ακόμη. Mm -hmm. δεν, πρέπει, δεν πρέπει να τα παίρνεις στις μετρητές. Έρχεσαι mm -hmm. να δεις μια παράσταση stand-up comedy. Άρα αυτόματα το να πας να δεις μια παράσταση stand-up comedy, πας με ανοιχτό ναι, μυαλό και διάθεση ότι θα πας να γελάσεις και mm -hmm. δεν θα πάρεις στις μετρητή. Mm -hmm. 100%. Σίγουρα μπορεί σε κάποιε φάσει να προβληματιστεί. Γιατί στη Σάντρια υπάρχει πάντα ένα δεύτερο κείμενο που υποβόσκει, που είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι και από την όρεξη του καθενό. Έρχεσαι να δει μία παράσταση stand-up comedy. Έλα καλό προέρατα, έλα ότι θα περάσει όμορφα, θα γελάσει, θα, θα, θα διασκεδάσει. Oh. Όταν πα στα μπουζούκια να ακούσει τον τραγουδιστή, γιατί δεν προσβάλλεσαι με τα τραγούδια που λέει. Ναι, δηλαδή αν τώρα... αν, αν κάτσει να τα, να τα ακούσει λέξη προ λέξη, υπάρχουν πάρα πολλά. Ζούμε στην εποχή που everything is offensive. Δεν πρέπει να τα παίρνει όλα τη μετρητή. Πρέπει να είσαι και λίγο πιο χαλαρό και πιο δεκτικό. Αυτοσχεδιάζει τη σκηνή ή ακολουθεί ναι. το κείμενο όπω το έχει γράψει. Αυτοσχεδιάζουν. Ναι. Ναι, έτυχε πάρα πολλέ φορέ, πάρα πολύ συχνά τυχαίνει αυτό και είναι αυτό που σου είχα πει. Ανάλογα με το τι ρωτά και τι feedback παίρνει από τον κόσμο. Σε έχουν βοηθήσει τα social για την προβολή και να μάθουν καλύτερα αυτό που κάνεις ή μια και έχεις 9 χρόνια αυτή την τηλεοπτική ε, εκπομπή δεν χρειάστηκε. Κοίτα όταν ξεκίνησα να κάνω παραστάσεις στην Κύπρο δεν υπήρχαν social media να. οπότε ε, όλο αυτό το πράγμα είχε γίνει γνωστό πολύ πριν τα social media και ευτυχώ. Ε, τώρα βέβαια είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Με τα social media πάει πιο ε, εύκολα το μήνυμα στον ε, αποδέκτη. Σε ανχώνει το κοινό ε, εδώ τώρα της Αθήνας, Μήπω δεν ξέρω, δεν αντιληφθεί. Όχι, όχι. Η παράσταση είναι στη δημοτική. Ναι. Ε, είναι πλήρω κατά Και Δηλαδή δεν αντιληφθεί το χιούμορ. Όχι, όχι. Το χιούμορ είναι το ίδιο. Ναι. Ε, Είμαστε όπως είπα ναι. είμαστε ό, όλοι Ελλήνες. Άρα δεν έχει καμία διαφορά. Έχω κάνει την παράσταση και στην Κρήτη και στη Λάρισα και στην Καλαμάτα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη. Ε, 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 είναι το ίδιο πράγμα. Απλά να το διευκρινίσω ότι είναι στη Δημοτική. Υπάρχει βέβαια το κυπριακό ιδίωμα σε κάποια σημεία. Εγώ νομίζω χρειάζεται. Έτσι, που, είναι... που, λέω πρέπει να το ναι, που λέω διάφορα πράγματα. να το Που λέω διάφορα πράγματα. Ε, Επίση, στο αυθόρμητο, επειδή δεν μπορώ να το φιλτράρω εκείνη την ώρα. Σου βγαίνει. Ναι, μου βγαίνει το Κυπριακό. Είναι και, και Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ε, πολλέ φορέ δεν καταλάβουν και τι λέω, ειδικά στο αυθόρμητο. Και ε, μισό λεπτό να το ξαναπώ, <laughs> να το καταλάβετε, και, και εκεί βγάζει και περισσότερο γέλιο. Σωστά. Ε, οπότε, ναι, είναι μια ωραία παράσταση ε, στο Λο Άντζελε απόψε την άλλη Τετάρτη και 7 και 14 Νοεμβρίου. Να κοπιάσετε να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, προπόληση που μπορούμε να... Στο more.com more Και στα ταμεία εκεί στο μαγαζί. Να σας ξαναπώ ακόμα μια φορά τις μερομινίες Απόψε το βράδυ, Είχε ξεκινήσει από τι 16 την προηγούμενη Τετάρτη, 30, 7 ε, Νοέμβρη και 14. 14. Πολύ ωραία και να ξαναέρθει. Εγώ εύχομαι να μην είναι να, να πάρεις πάλι να επιστρέψεις στην Κύπρο, αλλά να ξαναέρθεις. Ελπίζω και για να θα έρθω για περισσότερες. Και για άλλες. Θα έρθω να σε απολαύσω από κοντά. Να που όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. ευχαριστώ για τη φιλοφωνία. Πολύ, πολύ, πολύ. Ε, και...